Είναι το θέμα που έρχεται και ξανάρχεται έτσι, γιατί δεν έχουμε καλούς ιερείς και αρχιερείς. Και ένας άνθρωπος έτσι το Θεό, ξέρετε τι έλεγε, γεννήστε τους. Εσείς θα τους γεννήσετε, οι χριστιανικές οικογένειες. Αν θέλουμε να γίνει αναγέννηση στην Εκκλησία μας, να έχουμε δηλαδή καλούς αρχιερείς και ιερείς, θα πρέπει να έχουμε, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πνευματικές βάσεις. Και οι πνευματικές βάσεις είναι οι χριστιανικές οικογένειες. Οι οποίες θα φτιάξουν σωστά παιδιά, αγόρια και κορίτσα, από τα οποία θα βγουν οι σωστοί ιερείς και αρχιερείς, που θα διδάξουν και το λαό, θα γίνουν ποιμένες, που φροντίζουν τα πρόβατα και δεν τρώνε τα πρόβατα. Όπως συμβαίνει και συνέβαινε. Δηλαδή εκμεταλλεύονται τα πρόβατα και τα καταναλώνουν, αντί να καταναλύσκονται, να αναλώνονται οι ίδιοι για τα πρόβατα. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Εκκλησία δεν χρειάζεται στολισμό, έτσι. Ο στολισμός της Εκκλησίας υπάρχει από τον Χριστό. Είναι το σπίτι του Χριστού. Και τι άλλο στολίδι να βάλεις στην Εκκλησία, αφού έχεις τον Χριστό, που είναι η πηγή κάθε κάλους, κάθε ωραιότητος. Οπότε είναι άτομο βέβαια αυτό. Και η νύφη, ας πούμε, φοράει το νυφικό το άσπρο, που πρέπει να είναι οπωσδήποτε σεμνό, για να φανερώσει τι, ότι έχει αγνότητα, έτσι, έχει καθαρότητα, έχει παρθενία. Και το στεφάνωμα πάλι, γιατί γίνεται το στεφάνωμα? Γιατί υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι νικητές, έτσι, τους νικητές δεν στεφανώνουμε. Στα αγωνίσματα, στους αθλητικούς αγώνες στεφανώνουμε τους νικητές. Σε τι νίκησαν τα παιδιά αυτά? Υποτίθεται ότι νίκησαν σε αυτόν τον αγώνα της αγνότητας, ότι φτάσανε στο στάδιο αυτό της ζωής τους καθαροί, όπως τους θέλει ο Θεός. Αλλιώς είναι εμπαιγμός όλο αυτό που γίνεται. Να φαίνονται ως καθαροί και να μην είναι. Και να στεφανώνται ως νικητές και να μην είναι νικητές, να είναι ηττημένοι. Έτσι είναι μια παροδία, ας πούμε. Τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουν εξομολογηθεί, το ελάχιστον, αν δεν κατάφεραν να φυλάξουν την παρθενία τους, έτσι, για να έχουν έστω μία κάποια, ας το πούμε, αφορμή, αιτία, πώς να το πούμε, δικαιολογία, για να εμφανιστούν έτσι όπως εμφανίζονται. Είναι όλα αλλοιωμένα, έτσι, γιατί έχουμε φύγει πάρα πολύ μακριά, ξέρετε, από αυτά που μας έχει διδάξει ο Χριστός μας. Πάρα πολύ, έτσι, και έχει δημιουργηθεί μια διαστραμμένη συνείδηση. Να σας πω ένα άλλο κλασικό παράδειγμα και σας δώσω το λόγο. Αν ένας χριστιανός σήμερα κοινωνάει τακτικά, θα αντιμετωπίσει κάποιους της Εκκλησίας, εντός εισαγωγικών λέξη, έτσι, φράση, που θα του πούνε τι το πέρασες να κοινωνά συνέχεια. Γιατί κοινωνά συνέχεια? Αυτό είναι διαστραμμένη συνείδηση. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι ιεροί κανόνες λένε ότι αν ο άνθρωπος πάει στη θεία λειτουργία και δεν κοινωνήσει, προσέξτε, όχι κοινωνήσει, δεν κοινωνήσει, θα πρέπει να ελεγχθεί από τον ιερέα γιατί δεν κοινώνησε. Όχι γιατί κοινώνησε, γιατί λέει ποιεί αταξία αν δεν κοινωνήσει, κάνει αταξία. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία γίνεται ακριβώς για να κοινωνήσουμε. Όταν κάποιος δεν κοινωνεί λοιπόν, θα πρέπει να δώσει λόγο γιατί δεν κοινώνησε. Και αν ο λόγος είναι εύλογος, έτσι, είναι σωστός, τότε δικαιολογείται, ας πούμε. Αν δεν είναι σωστός ο λόγος και είναι από αδιαφορία ή από λανθασμένη συνείδηση, σούπα το πέρασες λέει, θα πρέπει να επιτιμηθεί, να πάρει επιτίμιο που δεν κοινώνησε. Καταλάβατε? Βλέπετε σήμερα πόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα και το καλό το φανίζουμε ως κακό. Δηλαδή τη συχνή θεία μετάληψη, η οποία βέβαια προϋποθέτει ο άνθρωπος να ζει πνευματικά, έτσι, να ζει σωστά, να ζει με μετάνοια, να έχει την ευλογία του πνευματικού του, να έχει διορθώσει τη ζωή του. Και όχι να έχει βρει ένα πνευματικό που δικαιολογεί τα πάντα, έτσι, και δίνει άδεια να κοινωνήσεις ενώ δεν πρέπει. Δεν μιλάμε για αυτήν την κατάσταση. Αλλά όταν έχεις άνθρωπο που σου λέει αληθινά το Λόγο του Θεού και σε εξομολογεί
Λοιπόν, οφείλεις να ζήσεις έτσι ώστε να κοινωνείς, λέει ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνων, ή δυνατόν και κάθε μέρα. Αυτό είναι το normal. Και έχει σήμερα ανθρώπους που υποτίθεται είναι της Εκκλησίας και θα σου κάνουν έλεγχο γιατί κοινωνάς κάθε Κυριακή. Δεν υπάρχουν αυτοί. Υπάρχουν. Βλέπετε πως υπάρχουν διεστραμμένα πράγματα που κυκλοφορούν ανάμεσα στους πιστούς τώρα πλέον. Που δεν είναι πιστοί δηλαδή, στην πραγματικότητα. Γιατί πιστός σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι και ακολουθείς τον Χριστό. Και όχι δικές σου, ας πούμε, διρεκτίβες και οδηγίες. Όταν σου μιλάνε έτσι, πώς πρέπει να τον απαντήσεις. Ναι, όπως σας απάντησα τώρα. Αν ψάξεις, άνθρωπέ μου, θα δεις ότι έχεις λάθος για αυτά που λες. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εντάξει, δεν το πεις έτσι άγρια, θα το πεις όμορφα. Υπάρχουν κανόνες που επιτιμάται αυτός που δεν θα κοινωνήσει. Καταλάβατε. Αλλά επειδή όλα είναι αλλοιωμένα και πάνε πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν χίλιους λόγους που δεν πρέπει να κοινωνήσουν και όμως παραμένουν μέχρι τέλος στη λειτουργία. Αν λειτουργούσε σωστά η Εκκλησία δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι μετά το πιστεύω θα έπρεπε να βγουν έξω. Μάλλον πριν το πιστεύω. Τα στήρας όταν λέει. Κλείνουν οι πόρτες και όποιος δεν κοινωνεί θα πρέπει να βγαίνει έξω. Έτσι γινόταν όταν λειτουργούσε σωστά η Εκκλησία. Τώρα, το τι γίνεται το ξέρουμε. Καταλάβατε. Οπότε χρειάζεται μία ριζική, ας το πούμε, αναδιάρθρωση θα λέγαμε και μία εις βάθος, ας πούμε, ανάλυση της ζωής μας για να δούμε τι έχει μπει μέσα που δεν είναι ορθόδοξο και μας έχει ποτίσει και έχει ποτίσει τη συνείδησή μας, έχει αλλοιώσει τη συνείδησή μας. Πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή δυστυχώς και αυτοί που τα γνωρίζουν δεν τα λένε και δεν ελέγχουν αυτούς που κάνουν το άτοπο, το κακό προχωράει και γίνεται όλο και μεγαλύτερο, όλο και μεγαλύτερο. Η αιτία που διαδίδεται η αμαρτία και το κακό είναι ακριβώς το ότι δεν ελέγχεται το κακό. Δεν το ελέγχουμε. Το αφήνουμε να προχωράει. Και φτάσαμε, ας πούμε, το κακό να το κάνουμε ως καλό και να θεωρούμε ότι κάνουμε και καλό έργο. Να σου πω άλλο παράδειγμα. Πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, καλύπτουν την αμαρτία της αρνητικότητας, της πορνείας που γίνεται μεταξύ δύο νέων ανθρώπων. Μπορεί και η ίδια η μάνα, ας πούμε, του παιδιού να στρώσει κρεβάτι στο σπίτι και λέει ότι κάνει και καλό πράγμα, ας πούμε. Ενώ το παιδί της είναι αστεφάνωτο, είναι χωρίς γάμο, έτσι. Και όμως θα το φιλοξενήσει, θα το στρώσει και κρεβάτι, για να έχει και το φίλο του, τη φιλενάδα του, αντιστοίχως. Και νομίζω ότι κάνει και καλό, ότι βοηθάει το παιδί του. Έτσι, είναι η διεστραμμένη συνείδηση. Ενώ κάνει την ίδια αμαρτία που κάνει και το παιδί. Πάρα πολλά τέτοια υπάρχουν. Βλέπετε, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι ταλέποροι, κίνδυνοι, σου λέει από αγάπη το κάνουμε. Μα είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Αγάπη χωρίς αλήθεια δεν είναι αγάπη. Αγάπη δηλαδή χωρίς Χριστό δεν είναι αγάπη. Και ο Πάπας, για να δείτε και ένα κλασικό παράδειγμα διεστραμμένης συνείδησης, έδωσε άδεια να καταστρέψουν την Κωνσταντινούπολη το 1204. Η μεγάλη καταστροφή δεν έγινε από τους Τούρκους. Η μεγάλη καταστροφή έγινε από τους αδερφούς μας, τους λεγόμενους Ρωμαιοκαθολικούς, από τους Φράγκους. Από τον Πάπα δηλαδή. Από εκεί έγινε η αρχή της πτώσης του Βυζαντίου. Από τους τάχα τους αδερφούς μας που τώρα μας λένε ότι είμαστε το ίδιο, έτσι, τους Ρωμαιοκαθολικούς. Από τα στρατεύματα που έστειλε ο Πάπας εκεί, το 1204, με την τέταρτη σταυροφορία. Η μεγαλύτερη καταστροφή έγινε τότε στην πόλη. Κουβαλούσαν επί μήνες τον πλούτο της Κωνσταντινούπολης. Και τον πήγαν στην Ιταλία κλπ. Και έχει γεμίσει η Ευρώπη με αυτά που είχε η πόλη. Αν πάτε στη Βενετία θα δείτε εκεί τα άλογα που έχουν πάρει την Κωνσταντινούπολη και είναι εκεί στο ναό
στην πλατεία της Βενετίας. Το Αγίου Μάρκου. Το Αγίου Μάρκου, στην πλατεία της Βενετίας. Είναι από την πόλη αυτά, κλειμένα. Άγια Λείψανα. Καλά, το τι ανθρώπους φώνευσαν και λοιπά, δεν λέγεται. Λοιπόν, και ξέρετε, με πιο σκεπτικό, ότι αυτοί κάνουν και καλό. Γιατί μας βοηθάνε εμάς, ας πούμε, να εξαλείψουμε τις αμαρτίες μας. Δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει η διαστραμμένη συνείδηση. Να σκοτώνει τον άλλον και να λέει ότι καλά του κάνω, γιατί έτσι ξεχρεώνει τις αμαρτίες του αυτός. Φαντάζεστε, πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος.